καλημερίζοντας επίσης τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το συνδυασμό του κυρίου Καλοκαιρινού Δικαίωμα στην πόλη, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Κύριε Καραντινέ, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Βουδεράκη, στους ακροατές του 984. Με όλα αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο, με όλη αυτή την κρίνια που έχει ο καθένας από εμάς, αλλά φαντάζομαι ότι η πολιτική εξουσία, η τοπική αυτοδιοίκηση επιτέλους θα πρέπει να έχει και ένα ρόλο ο οποίος θα είναι πιο ενισχυμένος, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε. Ναι, μεν πολλές φορές λένε ότι ξέρετε η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θέλουμε να προχωράει και τελείως από μόνη της, γιατί θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχο. Δεν είπε κανένας όχι στον έλεγχο, αλλά θα πρέπει λίγο να αφαιθούν και λάσκατα λουριά, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω, έτσι ώστε να μπορείτε να κινηθείτε, να ασκήσετε πολιτική, να κάνετε παρεμβάσεις. Σωστά θέτεται το θέμα, κυρία Γουγεράκη, και έχω πει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, κρίνοντας από την εμπειρία μου σε δύο αντιδημαρχίες των οικονομικών και της οικονομίας, είναι η απίστευτη γραφειοκρατία. Εάν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες, δυστυχώς με οποιοδήποτε και να έρθει, που πρέπει να απλοποιηθούν σε κεντρικό επίπεδο με διεκδικήσεις τις οποίες είμαστε διαθεσιμένοι να προχωρήσουμε. Θα μου επιτρέψετε όμως να συστηθώ λίγο στους οριμότερους από τους συνδημότες μας. Είμαι ο Γιώργος ο Καραντινός, είμαι παιδίατρος, γεννήθηκα στη Δαφνέ και μεγάλωσα στο Ηράκλειο και είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά, το Γιάννη και τη Μαριάννα. Έχω διατελέσει αντιδήμαρχος στα οικονομικά στην Πολοδομία και πέρασα από όλες τις θέσεις ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου. Θέλω από την εκπομπή σας, διότι όπως έχουμε ξαναπεί εμείς, εγώ προσωπικά εργάζομαι ακόμη το ωράριο στην Πολοδομία, παρόλο που είναι 10 μέρες πριν από τις εκλογές και είμαι υποψήφιος με τον κύριο Καλοκαιρινό. Θέλω λοιπόν να σας δώσω μια πρώτη είδηση στο ράδιό σας, ότι κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση η παράταση της εγκρίσης των βεβαιώσεων των όρων δόμησης. Έχουμε παράταση έως το Μάρτιο του 2024. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, συζητούσαν για παράταση μέχρι 31 Δεκάτου και είχα πει ότι έχουμε διαμηνήσει προφορικά κτλ. Ότι δεν αρκεί μέχρι 31 Δεκάτου. Έχουμε λοιπόν παράταση μέχρι το τέλος του Μάρτιου. Για τα εκτός σχεδίου τέσσερα στρέμματα, νομίζω, ναι, αν θυμάμαι ναι, καλά. Στα καταπαρέκκληση. Εμείς, σαν πολεοδομία, έχουμε εξετάσει και τις 1000 αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι και τις 9/12/22 και αφορούν τα οικόπεδα αυτά τα εκτός σχεδίου. Έχουν ελεγχθεί όλες. Έχουν γίνει παρατηρήσεις και έχουν αποσταλεί στους ιδιοκτήτες, στους μηχανικούς. Θεωρώ πλέον ότι αυτά τα οποία μπορούν να τακτοποιηθούν, να προχωρήσουν, θα προχωρήσουν. Έχουν την ευχέρεια του χρόνου. Εάν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε έγκρος κατά παρέκκληση, αυτό είναι λογικό. Αυτή η πληροφορία είναι πολύ χρήσιμη για εκείνους που έχουν θέματα στα κατά παρέκκληση. Ρωτάει συχνά πυκνά πολλοίς κόσμος και καλά κάνετε και το αναφέρετε, ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων πάει μέχρι και το Μάρτιο του 2024. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι 31, έως το τέλος του Μάρτιου 2024. Μάλιστα. Λοιπόν, κατατέθηκε στη Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, αλλά φαντάζομαι ότι θα ψηφιστεί. Δεν νομίζω να βρεθούν πολιτικές δυνάμεις που να έχουν αντίθεση. Προχωρώντας λοιπόν. Ποιες είναι, κύριε Καραντινέ, πείτε μου το εξής, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και προχωρώντας αυτή την κουβέντα, το Ηράκλειο, το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μέσα από αυτή σας τη θητεία, μέσα από την δουλειά, μέσα από αυτή την εμπειρία την έχετε αποκομίσει. Αλήθεια, μπορεί να αλλάξει? Αλήθεια, το Ηράκλειο έχει μπροστά του, ο Δήμος Ηρακλείου, για να μην έτσι όπως εκφράζομαι, νομίζει κάποιος ότι μιλάω μόνο για την πόλη του Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου από τη μία του πλευρά μέχρι την άλλη έχει τις ευκαιρίες την επόμενη πενταετία πραγματικά
να αναπτυχθεί, να παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο και το βιωτικό επίπεδο του κάθε ενός από εμάς να είναι διαφορετικό ή έστω λίγο καλύτερο? Θεωρώ και πιστεύω, κυρία Δουλτζεράκη, ότι ναι. Το θέμα της πενταετίας, να πούμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά για να έχουμε μια ολοκληρωμένη δράση σε βάση δεκαετία, μια που γίνανε τώρα οι δημοτικές εκλογές κάθε 5 χρόνια. Αλλά παραδείγματος χάρη, στοχευμένες παρεμβάσεις, ας το πούμε, πόλεμος Λακούβας, οργανώνουμε συνεργεία, αποκατάσταση, διότι όλοι έχουμε τις προτάσεις, ναι, δεν θέλουμε τη Λακούβα. Εμείς συγκεκρινοποιούμε κιόλας πώς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε. Οργανώνουμε λοιπόν συνεργεία αποκατάσταση των προβλημάτων στην Οδοπία. Θα προσπαθήσουμε οριζόντια αποκέντρωση και οργάνωση των υπηρεσιών στα διαμερίσματα της κοινότητας. Έχουμε άμεση προτεραιότητά μας είναι η κατάθεση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. Θα οργανώσουμε ένα δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών, εθελοντικές δράσεις για το περιβάλλον, πολιτική προστασία, πολιτισμό. Θα ενεργοποιήσουμε το δημοσκόπιο, προωθούμε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό για όλους, ενοποιούμε τους φορείς σε επίπεδο γειτονιάς για δραστηριότητες αθλητικές, πολιτικές, κοινωνικές, μικρές συγκοινωνιακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στις γειτονιές, δηλαδή πράσινο, πεζοδρόμια, καθαριότητα, εντοπισμό και διαμόρφωση θέσεων στάθμες περαιτέρω για τα βίκυκλα, κανονισμός ανταποδοτικής ανακύκλωσης και σύνδεσή του με τα πράσινα σημεία. Προωθούμε τα μεγάλα έργα, όπως παραδείγματος χάρη την κατασκευή της Μαρίνας στο Παγκρίτιο με τα συνοδά έργα. Αυτό θα αλλάξει την επόμενη δεκαετία όντως την εικόνα του Ηρακλείου. Διεκδικούμε ρόλο καθοριστικό στην αξιοποίηση του αεροδρομίου που ξέρετε πολύ καλά και το στρατοπέδιο της περιοχής. Ενοποιούμε το χώρο μεταξύ Βλύπλας, Πλατείας Ελευθερίας, Παλιό Ηρώ, Πάρκο Γεωργιάδη και Στάφης των Νοητικών Τυχών. Ενοποιούμε τη δεξαμενές Ζανέβη, τα νεόρια, Πλατεία 18 Άγγλων, νεόρια αξιοποίηση. Θα μπορούσα να σας κουράσω, αλλά επειδή τα έχουν επίσης τους συνδυασμούς τους, τα έχουν αναγγείλει και οι επικεφαλείς και φαντάζομαι και στις τελευταίες ομιλίες τους θα επαναλάβουν πιο στοχευμένα αυτές τις πάγιες θέσεις τις οποίες έχουν εκφράσει όλοι οι συνδυασμοί, που σε άλλα είμαστε κάθετα αντίθετοι, σε άλλα συμφωνούμε και αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας. Εγώ σκέφτομαι την επόμενη μέρα ήδη, κυρία Δουδεράκη. Η προηγούμενη μέρα έχει τελειώσει. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να ανασκουμποθούμε, να υπάρξει μια συνεργασία όλων των εκλεγμένων και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Προτρέπω τουλάχιστον στο συνδυασμό το δικό μου να μην ψηφιστούν μόνο οι αναγνωρίσιμοι, αλλά να ψηφίσουμε και νέους, ούτως ώστε να πάρουν θάρρος να εξακολουθούνται να ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνω ένα σχόλιο για τη δημοσκόπηση η οποία έγινε χθες. Έγινε μια δημοσκόπηση από μια εταιρεία Mark. Θέλω να πω μόνο αυτό, ότι αντανακλά την τεράστια προσπάθεια που κάνανε όλοι οι συνοδοιπόροι υποψήφοι της παράταξης δικαίωμα πόλης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γι' αυτό πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας ούτως ώστε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα που την επόμενη Κυριακή, από ό,τι όλα φαίνεται, θα είναι δήμαρχος ο Καλοκαιρινός. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, το οποίο υπόθηκε σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο όμως αναρτήθηκε στο Facebook με το ονοματεπώνυμο του κυρίου Καραμαλάκη, για τους πολίτες, για τους τρίτεκνους. Εάν είμαι περήφανος για κάτι, κυρία Δουλτζεράκη, δεν είναι τόσο για το σημάδεμα των οικονομικών του Δήμου, όσο για την πολιτική που ακολούθησα στα χρόνια που ήμουν αντιδήμαρχος σε κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή, η αναλήθεια ή όχι η αλήθεια ποια είναι? Ότι έγινε σύσκεψη κατ' επανάληψη στο γραφείο μεταξύ τέκνων και πολυτέκνων. Είναι αλήθεια ότι πήρα μία επιστολή η οποία ήταν ανυπόγραφη και χωρίς πρωτόκολλο από το γραμματέα και τον πρόεδρο των τέκνων. Παρ' όλα αυτά, σκύψαμε πάνω στην επιστολή και προσπαθήσαμε και επιλύσαμε όλα τα προβλήματα αυτά τα οποία
ήταν επιλύσιμα εκείνη τη χρονική στιγμή. Αυξήσαμε, το βασικότερο ήταν ότι αυξήσαμε κατά 2.000 στους πολύτεκνους σε όλους, τους εξισώσαμε τότε και εκεί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατά 2.000 κατά παιδί στο οικογενειακό εισόδημα που είτε έλεγε ο νόμος τότε 18.000 και αφαιρέσαμε το βασικότερο, το επίδομα πολυτεχνίας που παίρνανε και έτσι αυξήθηκε το αφορολόγητο που μπορούσαν στην ουσία κοντά στις 30.000 να πάρουν τα ωφελήματα που έλεγε ο νόμος. Θέλω λοιπόν να πω ότι για τους πολύτεκνους ότι μεγάλος στόχος της παράταξής μας είναι η μέγιστη κάλυψη ευρωπαϊκού σταθμού και ότι είναι προτεραιότητα η στήριξη των οικογενειών, όπως και να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία νέων οικογενειών. Τέλος θέλω να πω ότι ο μόνος Δήμος πανελλαδικά που δεν υποχωρεί πληθυσμιακά και αυτό δημιουργεί μια θετική δυναμική και μια ευκαιρία σχετικά με το πώς μπορεί να κατανεμηθεί ο πληθυσμός στην πόλη, στις περιοχές και την Ήπεθρο. Είναι λοιπόν υψηλή προτεραιότητα για μας η οικογένεια. Τέλος θέλω να προσθέσω ότι αν δεν κάνω λάθος στο Ποσοκράτης δεν ασχολούμαι τόσο να καταναλώνω δύναμη και να αναδεικνύω τα παλιά λάθη. Δίνω όλη την ενέργειά μου για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα που θα έχει δήμαρχο τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι, κύριε Καραντινέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.